Γεια σας! Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω 12 τρόπους με τους οποίους μπορείτε να αξιοποιήσετε τα άδεια τετράδια που έχετε στο σπίτι σας και δεν ξέρετε τι να τα κάνετε. Σκέφτηκα να σας κάνω αυτό το βίντεο γιατί πρώτον λατρεύω τα βιβλία, τα σημειωματάρια και ό,τι έχει να κάνει με γραφική ύλη και δεύτερον γιατί δεν μπορώ να αντισταθώ στην αγορά τετραδίων, αλλά στο τέλος κάθομαι και αναρωτιέμαι πώς μπορώ να τα αξιοποιήσω. Όσοι έχετε βάλει σαν στόχο να οργανώσετε τη ζωή σας, καλό θα ήταν σε ένα τετράδιο να γράψετε τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν μέσα στην εβδομάδα, μέσα στον επόμενο μήνα ή και σε ολόκληρο το χρόνο. Σε ένα άλλο τετράδιο θα μπορούσατε να καταγράφετε τα πράγματα που έχετε να κάνετε. Από κάτι που θέλετε να αγοράσετε μέχρι κάτι που θέλετε να οργανώσετε. Σε αυτό το τετράδιο, το οποίο παρεπιπτόντως είναι και χειροποίητο και το είχα φτιάξει πριν από πολλά χρόνια, έχω καταγράψει τραγούδια που θέλω να ηχογραφήσω, αγορές που θέλω να κάνω, ιδέες για ζωγραφική, μέχρι και στίχους έχω γράψει για να μην τους ξεχάσω. Κάτι άλλο που θα μπορούσατε να καταγράψετε είναι συμβουλές και περαιτέρω πληροφορίες για κάποιο χόμπι που σας ενδιαφέρει. Αυτό θα σας βοηθήσει πολύ στο να μπορέσετε να βελτιωθείτε πιο γρήγορα. Στο συγκεκριμένο τετράδιο, όπως βλέπετε, έχω γράψει κάποια θεωρητικά και τεχνικά πράγματα που με βοηθούν να βελτιωθώ στη φωτογραφία. Αντίστοιχα, και εσείς θα μπορούσατε να γράψετε σε ένα σημειωματάριο χρήσιμες συμβουλές που σας έδωσε ένας δάσκαλος ή ακόμα και πληροφορίες που βρήκατε από το διαδίκτυο και σας βοηθούν να γίνετε καλύτεροι σε κάποια σχολεία που σας ενδιαφέρει. Επίσης, θα ήταν πολύ ωραίο να αφιερώσετε ένα τετράδιο στην τέχνη. Κυρίως αν το τετράδιο δεν έχει γραμμές, είναι ιδανικό για να ζωγραφίσετε και να πειραματιστείτε με ό,τι δημιουργικό υπάρχει στη φαντασία σας εκείνη τη στιγμή. Τώρα, αν σας αρέσει η μαγειρική, καλό είναι σε ένα τετραδιάκι να μαζεύετε όλες τις συνταγές που έχετε δοκιμάσει για να μην χάνονται. Αν έχετε μικρά σημειωματάρια και δεν ξέρετε τι να τα κάνετε, σας έχω τη λύση. Χρησιμοποιήστε τα για να συγκεντρώνετε τις πληροφορίες που έχετε για το επόμενο ταξίδι σας. Από τη διεύθυνση του ξενοδοχείου που θα μείνετε, από την ώρα της αναχώρησής σας και με ποιο πλοίο ή αεροπλάνο θα ταξιδέψετε, από μέρη που θέλετε να πάτε για φαγητό, από αξιοθέατα που θέλετε να επισκεφτείτε. Με αυτόν τον τρόπο θα έχετε συμμαζεμένα όλα τα πράγματα που έχετε να κάνετε στο ταξίδι σας. Και το σημαντικότερο είναι ότι είναι πολύ εύκολο κατά τη μεταφορά του. Χωράει πολύ εύκολα στην τσάντα σας και μπορείτε να το μεταφέρετε όπου θέλετε. Μια άλλη ιδέα είναι να σημειώσετε στα σημειωματάρια σας λίστες. Λίστες από βιβλία που θέλετε να διαβάσετε, ταινίες που θέλετε να δείτε. Στη συγκεκριμένη σελίδα έχω σημειώσει μέχρι και αρώματα που θέλω να δοκιμάσω. Σε αυτό το μικρό σημειωματάριο, το οποίο το είχατε δει και στο προηγούμενο βίντεο που είχα κάνει για το τι έχω στην τσάντα μου, σημειώνω πολύ ωραίες φράσεις που έχω συναντήσει σε βιβλία. Οπότε κάτω από κάθε φράση σημειώνω και το βιβλίο που την εντόπισα και τη σελίδα προκειμένου να ξέρω πού να ανατρέξω αν θέλω να ξαναδιαβάσω κάποια αποσπάσματα. Εδώ έχω μερικά travel notebooks, τα οποία είναι και scrapbooks. Το scrapbooking είναι μια τεχνική, κόβεις χαρτάκια, κολλάς πραγματάκια, τα ενώνεις και φτιάχνεις πολύ ωραίες αναμνήσεις. Για κάθε ταξίδι που κάνω φτιάχνω ένα τέτοιο ταξιδιωτικό βιβλίο να το χαρακτηρίσω. Το φτιάχνω εξ ολοκλήρου μόνη μου, από το εξώφυλλο μέχρι τη σπιραλοποίηση που κάνω, στο οποίο κολλάω εισιτήρια, χάρτες και φωτογραφίες από μέρη και φαγητά και γενικότερα στιγμιότυπα που ανά πάσα στιγμή θα μπορώ να ανατρέξω για να τα ξαναθυμηθώ. Φυσικά όλα αυτά μπορείτε να τα συγκεντρώσετε και σε ένα απλό τετράδιο. Δεν χρειάζεται να υποβάλλεστε σε μια τέτοια διαδικασία. Αλλά εμένα γενικά ό,τι είναι do it yourself και ό,τι είναι έτσι πιο δημιουργικό μου αρέσει πάρα πολύ. Μια άλλη ενδιαφέρουσα πρόταση για να γεμίσουμε ένα τετράδιο είναι να το αφιερώσουμε σε κάποια ξένη γλώσσα που θέλουμε να μάθουμε. Να συγκεντρώσουμε αλφάβητο, λέξεις και καθημερινές φράσεις από μια ξένη γλώσσα που είναι ευκαιρία να μάθουμε. Αυτά τα δύο τετράδια που θα σας δείξω τώρα έχουν λίγο τη λογική των χειροποίητων τετραδίων που σας έδειξα και πιο πριν. Απλώς εδώ αντί για ταξιδιωτικές αναμνήσεις συγκεντρώνω καθημερινές στιγμές. Από εισιτήρια κινηματογράφου μέχρι εισιτήρια συναυλιών και φυσικά όλα αυτά μπορείτε να τα συγκεντρώσετε σε ένα απλό τετράδιο και να κάνετε κολλάζ φωτογραφιών, εισιτηρίων και γενικά όμορφων στιγμών που περνάτε. Και τέλος, θα μπορούσατε να καταγράψετε σε ένα σημειωματάριο γνώσεις που έχετε ή πληροφορίες από το επάγγελμά σας ή από τη σχολή σας. Για παράδειγμα, εδώ είχα σημειώσει ουσίες συμπληρωμάτων διατροφής και κάποιες φυσικές πηγές που τις συναντάμε. Αυτοί ήταν οι 12 τρόποι με τους οποίους μπορείτε να συμπληρώσετε τα άδεια τετράδια που έχετε στο σπίτι σας. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε like και εγγραφή στο κανάλι μου και πατήστε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε για κάθε νέο βίντεο που ανεβαίνει. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Τα λέμε σε επόμενο βίντεο. Γεια σας!